λοιπόν η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση του Παπαδόπουλου. Πρέπει πράγματι να αποχωρήσει γρήγορα. Δεν είναι μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πολιτικά κόμματα, δύο πολιτικές δυνάμεις, αυτή την οποία θα δούμε. Είναι μια σύγκρουση και σύγκριση ανάμεσα στο λαϊκισμό, στο ψέμα, στο διχασμό και από την άλλη στην υπευθυνότητα και στην αλήθεια, στην κανονικότητα. Αυτή την κανονικότητα που την χρειαζόμαστε όλοι, την έχουμε ανάγκη για τα παιδιά μας, την έχουμε ανάγκη για την κοινωνία μας, την έχουμε ανάγκη για την ασφάλεια μέσα στην οποία πρέπει να διαδρομούμε. Αυτό που έχει βιώσει η χώρα από αυτή την κυβέρνηση δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο καταστροφικό ήταν σε ένα επίπεδο αξιακό, σε ένα επίπεδο θεσμικό. Τα οικονομικά ζητήματα κάποτε κύριοι σύνεδροι λύνονται, τακτοποιούνται. Όμως έχουν φύγει αξίες και θεσμοί που θα χρειαστεί καιρό να αποκαταστήσουμε στη συνείδηση του κόσμου, θα χρειαστεί καιρός να τα βάλουμε να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει για να μπορέσουμε να έχουμε την κοινωνία που θέλουμε. Αυτή η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε μέτρα σκληρά για μία απλά κυβερνητική θητεία. Νομοθέτησε μέτρα που δεσμεύουν τη χώρα για πάρα πολλές δεκαετίες και έρχεται τώρα να δεσμεύσει τις επόμενες γενιές με την ιστορία του Μακεδονικού. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό. Ως ένας Μακεδόνας βουλευτής, γεννημένος και μεγαλωμένος, ένα χιλιόμετρο από τα σύνορα με τα Σκόπια, μπορώ να καταλάβω πολύ καλά τις επιδιώξεις του γείτονος χώρας. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, γιατί το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στα εγγόνια μας. Αυτό το βάρος το μεγάλο απορώ που θα το σηκώσουν κάποιοι βουλευτές. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή η συμφωνία να γίνει ποτέ. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικυρωθεί. Και όχι απλά επειδή αυτό είναι η πεποίθηση δική μας. Είναι η ιστορική αλήθεια. Κανείς δεν μπορεί την ιστορική αυτή αλήθεια να την στρεμώσει. Και επειδή δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο με προοπτική των επόμενων 2, 3 και 5 ετών, να σκεφτούμε εάν με τη δική μας υπογραφή επιτρέψουν να σκούν όλα αυτά, τι θα δούμε μετά από 30, 40 και 50 χρόνια, όχι εμείς αλλά τα παιδιά μας. Τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, η υποχρέωσή μας έχει να κάνει με το τι θα δουν οι επόμενες γενιές. Για αυτούς πρέπει να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις. Είπε χθες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρός μας, ότι 6 πρωθυπουργοί αρνήθηκαν αυτό που σήμερα συμφώνησε ο Τσίπρας. Είναι αληθές, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Από τους 6 αυτούς, ένας που στέκανε και γύρισαν πίσω με άδεια τα χέρια ήταν ο Κώστας Καραμαλής το 2008 το Βουκουρέστι. Γύρισαν πίσω με άδεια τα χέρια. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που ξέρει να λέει και το μεγάλο ναι όταν πρέπει η χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγάλο όχι όταν μας ζητούν να αναγνωρίσουν μια εθνότητα και μια γλώσσα που δεν υπάρχει. Θέλω να πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία ενωμένη όσο ποτέ μπροστά στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, το οποίο έχει να κάνει πράγματι για όλη τη χώρα και για το έθνος μας για πρώτη φορά. Θα σταθεί στο ύψος της, θα ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε πράγματι να δημιουργήσουμε συνθήκες κανονικότητας, συνθήκες ανάταξης οικονομικής, έτσι ώστε να μην έχουμε το αφήγημα του σημερινού πρωθυπουργού ότι η λύση για την ανεργία είναι το δημόσιο. Όταν ένας πρωθυπουργός έχει ένα τέτοιο αφήγημα για τους νέους της χώρας του, πρέπει να φύγει γρήγορα. Γιατί αυτό το αφήγημα είναι ένα αφήγημα αδιέξοδο. Η ιδιωτική οικονομία, ξέρουμε πολύ καλά ότι φέρει το πλούτο σε μια χώρα, η ιδιωτική οικονομία πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες για να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει ο πλούτος μας. Είμαι σίγουρος ότι με τα μέτρα που η Νέα Δημοκρατία θα πάρει, γιατί τα πιστεύει, θα δημιουργηθούν εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτερες δουλειές για όλους και ο Έλληνας να ξαναδεί την περηφάνεια του. Καλή δύναμη σε όλους, καλή αντάμωση στους αγώνες που έρχονται. Ευχαριστούμε πολύ.